Κύριε Κομνηνάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Μπαρδούνια και στους ακροατές. Τι γίνεται, πείτε μου κάτι, τελικά ήταν λάθος διατύπωση αυτό που είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου ή μήπως έκρυβε και μια δόση αλήθειας και αναγκάστηκαν από τις αντιδράσεις να το μαζέψουν? Πώς καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τέτοια εκτίμηση. Σίγουρα όμως είναι ανησυχητικό, γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση, προσπαθώντας να κρύψει τις δικές της ευθύνες για την πολύ γρήγορα νέα έξαρση της πανδημίας, προσπαθεί να δημιουργήσει όρους κοινωνικού αυτοματισμού ουσιαστικά απέναντι σε μερίδες εργαζομένων και προσπαθεί να αξιοποιήσει, αν θέλετε, και ως εργαλείο συγκάλυψης των ευθυνών της τα διάφορα μέτρα υποχρεωτικότητας ή τα διάφορα που ανακοίνωσε χτες. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Αν προσπαθήσουμε να το δούμε τελείως έξω από πολιτικές προσεγγίσεις, εάν σε μία επιχείρηση που έχει 30 εργαζόμενους υπαλλήλους, οι 25 έχουν κάνει εμβόλιο και οι 5 δεν θέλουν να κάνουν και δεν πείθονται, αυτό από μόνο του δεν δημιουργεί μια αιστεία κινδύνου λειτουργίας της επιχείρησης και γενικότερα της υγείας των εργαζομένων εκεί? Δεν θα έπρεπε αυτοί οι 5 να πιεστούν με κάποιο τρόπο να εμβολιαστούν? Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε στο ζήτημα της πίεσης εργαζομένων και μιλάμε δηλαδή ιδιαίτερα και με τον τρόπο που μου κάνετε το ερώτημα, καταλαβαίνουμε για γενική υποχρέωση ουσιαστικά στον εμβολιασμό. Πριν φτάσουμε λοιπόν στο ζήτημα της πίεσης, θα πρέπει να εξετάσουμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που δημιούργησαν, αν θέλετε, την ανασφάλεια, που καθυστερούν δημιούργησαν καθυστέρηση στους εμβολιασμούς, γιατί η ανασφάλεια και ο φόβος ορισμένων εργαζομένων ή ορισμένες μερίδες του πληθυσμού κάνει τον αναγκαίο, εμείς λέμε, εμβολιασμό, ξεκίνησαν από τις παλινοδίες και τις αντιφατικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τον εμβολιασμό. Ξεκίνησαν από το γεγονός ότι ουσιαστικά η όλη διαδικασία του εμβολιασμού έχει υποταχθεί στους ανταγωνισμούς των φαρμακευτικών εταιριών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μεταξύ τους. Αυτά τα ζητήματα είναι που υπονομεύουν ουσιαστικά τον αναγκαίο και γρήγορο εμβολιασμό, όπως επίσης θα έπρεπε να μιλάμε, αν θέλουμε να μιλάμε για όρους υποχρεωτικότητας, θα έπρεπε να εξετάσουμε το τι μέτρα, αν τελικά έχουν πάρθει και με όρους υποχρεωτικότητας. Το κόμμα σας είναι υπέρ της υποχρεωτικότητας σε πρώτη φάση συγκεκριμένων κατηγοριών, σε πρώτη φάση? Εμείς λέμε ότι σε συγκεκριμένες αυστηρά κατηγορίες, όπως για παράδειγμα τους εργαζόμενους στην υγεία, στην πρόνοια, θα μπορούσε να εξεταστεί το ζήτημα της υποχρεωτικότητας, αλλά και εκεί υπό ορισμένες και αυστηρές προϋποθέσεις. Όπως για παράδειγμα είναι η εξαντλητική και προσωπημένη ενημέρωση του κάθε εργαζόμενου, ο πλήρης προληπτικός έλεγχος για ενδεχόμενες εξαιρέσεις. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να επιμείνω, και το λέω καλοπροαίρετα αυτό, όσο και να πείσετε και να κάνετε κουβέντες και συζητήσεις, τελικά υποθέσουμε ότι ένα-δύο άτομα δεν πείθονται με τίποτα για λόγους. Δεν είναι ζήτημα μόνο της συζήτησης. Εμείς λέμε ότι θα μπορούσε αυτές τις κατηγορίες να είναι υποχρεωτικό, αλλά για να γίνεται υποχρεωτικό πρέπει να εξασφαλίζεις, για παράδειγμα, ότι θα υπάρχει προληπτικός έλεγχος για όλες τις. Γιατί μιλάμε για ένα εμβόλιο καινούργιο κλπ. Που θα πρέπει να παρακολουθούν οι εργαζόμενοι που θα εμβολιαστούν και πριν, αν υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που μπορεί και πρέπει να εξαιρεθούν, να υπάρχει επιτήρηση των εμβολιασμένων, να υπάρχει αυτό που πραγματικά η επιστημονική καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού. Αυτά που, αν θέλετε, θα. Αυτά υπάρχουν, δεν υπάρχουν? Υπάρχουν και οι επιχειρήσεις παρακολουθούν τους εργαζόμενους τους τι γίνεται, που έχουν κάνει εμβόλιο. Και με ποιο τρόπο υπάρχει όταν σήμερα είναι διαλυμένο το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας? Από πού και πώς παρακολουθούνται τα αποτελέσματα του εμβολιασμού, οι παρενέργειες, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις? Εδώ μέχρι προηγούμενα πώς εξετάζεται, για παράδειγμα, περιπτώσεις που πρέπει ή δεν πρέπει να εμβολιαστούν με συγκεκριμένο εμβόλιο κατηγορίες, όταν συνεχώς και επίσημα, όχι δεν μιλάμε τώρα μόνο για την προσωποποιημένη ενημέρωση, επίσημα τη μια εβδομάδα έβγαιναν ανακοινώσεις που προέτρεπαν για μια κατηγορία ηλικιακή ή άλλη
να κάνουν το ένα εμβόλιο και την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, υπήρξαν κάποιες επικοινωνιακές αστοχίες. Ωστόσο, στο θέμα του εμβολιασμού, η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Υπάρχει μια ροή στον εμβολιασμό. Και τέλος πάντων μπορεί να μην πέτυχε το 70% που είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά είναι σε αξιοπρόσεκτα υψηλά επίπεδα ο εμβολιασμός στη χώρα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι όταν 6 μήνες μετά από την έναρξη του εμβολιασμού ακόμα βρισκόμαστε γύρω στο, αν δεν κάνω λάθος, 40%. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ευθύνη δική μας, κυρία Κομνηνάκα. Ξέρετε ότι οι καθυστερήσεις ξεκίνησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την αθέτηση φυσικά κάποιων και εταιριών. Φυσικά έχουν να κάνουν με το τι όρους, αν θέλετε, αυτά που από την πρώτη στιγμή λέγαμε, ότι με το τι όρους πολλούνται και παράγονται τα εμβόλια, με τους αντιθέσεις που ενισχύονται και από τις αντιθέσεις μεταξύ των φαρμακευών βιομηχανιών, οι οποίες γίνονται τελικά όρος παιχνιδιού των ίδιων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλα κράτη, ότι δηλαδή από την πρώτη στιγμή και η κυβέρνηση όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση που μοιράζονται επί κοινού τις ευθύνες δεν επιδίωξαν να είναι διαθέσιμα σε όλο τον πληθυσμό όλα τα ασφαλή εμβόλια μόνο με όρους τώρα τι να το πούμε, γεωστρατηγικής αντιπαράθεσης. Κάνουν παιχνίδια τα οποία είναι δεδομένο ότι θα ενισχύουν το φόβο αλλά και τον ανορθολογισμό και θα υπονομεύουν ουσιαστικά την αναγκαία το να προχωρήσει το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θεωρεί ότι ο διαχωρισμός που γίνεται σε εμβολιασμένους και μη, σε μαγαζιά για εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους, δημιουργεί διαχωριστικές γραμμές στους πολίτες. Γενικά θεωρούμε ότι όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα καλλιεργεί, αν θέλετε, όρους κοινωνικού αυτοματισμού που δεν βοηθάνε σε αυτό που λέμε εμείς, το να πείθεται πραγματικά ο πληθυσμός να προχωρήσει στην αναγκαία σήμερα, στον αναγκαίο σήμερα εμβολιασμό του. Όπως για παράδειγμα και τα μέτρα που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση λογικές της ανταποδοτικότητας που ήταν αυτή και η πιο εκφυλισμένη μορφή της ατομικής ευθύνης που καλλιεργεί όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση γύρω από τα ζητήματα της πανδημίας. Και απ' την άλλη, εμείς αναρωτιόμαστε, ένας εργαζόμενος που πάει το πρωί στη δουλειά του και παστώνεται κυριολεκτικά μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα του πεις την επόμενη ώρα ότι ξέρεις κάτι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν υπάρχει πρόβλημα να είναι φύσκα, γιατί η κυβέρνηση αρνείται μετά από από 2 χρόνια σχεδόν να αυξήσει τα λεωφορεία, να αραιώσει τα δρομολόγια και στα λεωφορεία και στα μετρό, αλλά πρέπει οι αυτοαπασχολούμενοι να επιφορτιστούν, να το πούμε έτσι, εκείνοι να ελέγξουν το πώς προχωρούν τα μέτρα του εμβολιασμού, το αν και ποιοι εμβολιάζονται, σε αυτούς τους χώρους τέλος πάντων πρέπει να παίρνουν αυτά τα μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα αντιφατικά μηνύματα και οι παλινοδίες της κυβέρνησης δυναμητίζουν ουσιαστικά την προσπάθεια που γίνεται, που υπάρχει και γίνεται προσπάθεια. Ωστόσο, τα αντιφατικά μηνύματα που δίνονται δημιουργούν, αν θέλετε, και τη δυσπιστία του κόσμου. Μάλιστα. Κυρία Κομνηνάκα, η κυρία Κεραμέως, συγγνώμη, ο κύριος Κικίλιας και η κυβέρνηση θέλουν να φέρουν το νομοσχέδιο για τις αλλαγές για το νέο ΣΥ, όπου, όπως είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης σε μια συνέντευξή του, δεν θα υπάρξουν συγχωνεύσεις περιφερειακών νοσοκομείων με στόχο να γίνουν πιο λειτουργικά και πιο εξειδικευμένα. Και μάλιστα μιλήσανε και για τη δυνατότητα ΣΔΙΤ σε πολλά νοσοκομεία. Υπήρξαν αντιδράσεις από τα κόμματα και το δικό σας κόμμα έχει εκφράσει τις διαφωνίες του και την αντίδρασή του. Ωστόσο, είναι κακό να προσπαθείς να βάλεις μία τάξη σε 2 νοσοκομεία τα οποία είναι κοντά ή υπολειτουργούν, ενώ όταν τα ενώσεις καταφέρνεις να κάνεις καλύτερη οργάνωση δυνάμεων, να τα εξειδικεύσεις και να έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Ναι, το αν είναι καλό ή κακό, το βίωσε με το χειρότερο τρόπο ο λαός όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας. Και είναι πραγματικά πρόκληση όταν βίωσε βαρύτατες τις συνέπειες ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί των
της υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας όλων αυτών των χρόνων, των αντίστοιχων πανηγυρισμών που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις όταν έκλειναν νοσοκομεία, όταν απέλυαν γιατρούς, όταν συγχώνευαν με ίδια, με παρόμοια επιχειρήματα τα νοσοκομεία, είναι πρόκληση. Όταν σήμερα πληρώσαμε τόσο βαρύ το τίμημα αυτής της υποβάθμισης των δημόσιων συστημάτων υγείας, του δημόσιου συστήματος υγείας, και την ίδια στιγμή ο ιδιωτικός τομέας θησάβρισε, αξιοποιώντας αυτό το κενό που είχε δημιουργήσει η πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι σήμερα πραγματικά τουλάχιστον χυδαίο να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει ως λύση για τα κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΣΥ το κλείσιμο νοσοκομείων, τις συγχωνεύσεις, δηλαδή την ίδια συνταγή που δημιούργησε από τη μια τις ελλείψεις και τα προβλήματα στην αντιμετώπιση της πανδημίας, στην έγκαιρη πρόληψη, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το ότι ασθενείς περίμεναν, παρακαλούσαν για ένα κρεβάτι μέσα την ώρα που υπήρχαν ιδιωτικές κλινικές που θησάβριζαν από αυτό, και απ' την άλλη το ότι μετατράπηκαν σε μονοθεματικά όλα τα νοσοκομεία, σε νοσοκομεία μιας νόσου. Αυτό θα αλλάξει όμως, αυτό θα αλλάξει τώρα. Εκτός και αν η μετάλλαξη δεν θα μας αρρώσει. Μα πώς αυτό μπορούμε να το εξασφαλίσουμε, ή μπορούμε να το συγχωρήσουμε, να το πω έτσι, το ότι λόγω της των περιορισμένων δυνατοτήτων του Δημοσίου Συστήματος Υγείας όλες οι άλλες, και όχι μόνο των περιορισμένων δυνατοτήτων, και της άρνησης της κυβέρνησης να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις, και με αποτέλεσμα όλες οι άλλες ασθένειες, εξίσου σοβαρές χρόνιες παθήσεις κλπ, να γίνονται μόνο με όρους αγοράς. Δηλαδή, όποιος είχε τη δυνατότητα να πληρώσει ιδιωτικές κλινικές, πήγε και αντιμετώπισε αυτές τις ασθένειες. Οι υπόλοιποι μείνανε στην αναμονή με αποτελέσματα που θα τα δούμε δυστυχώς να εκδηλώνει το κύριε Κομνηνάκα, αν μου επιτρέπετε, έχω ένα μήνυμα από μια φίλη ακροάτρια, την κυρία Μίνα. Ρωτάει το εξής. Εντάξει, λέει, το κουκού λέει να γίνει επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Να το κάνει αυτό όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, φέρει πίνα ένας πόλεμος. Όταν όμως δεν υπάρχει πρόβλημα, ποιος θα πληρώσει τα κόστη και τις επενδύσεις αυτών των ανθρώπων που έδωσαν για αυτές τις κλινικές, αν τα επιτάξει το κράτος? Μα η πανδημία δεν ήταν. Η ίδια κυβέρνηση έβγαινε και έλεγε ότι είμαστε σε πόλεμο. Δεν θεωρείται πόλεμος η εξέλιξη της πανδημίας. Εμείς δεν μιλάμε σε μόνο. Δεν μιλήσαμε, τέλος πάντων, δεν είναι μια άλλη κουβέντα το με τι όρους θα πρέπει να λειτουργεί η υγεία και αν θα πρέπει να είναι δημόσιο. Είναι δικαίωμα και θα πρέπει με τέτοιους όρους να προστατεύεται. Αλλά την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το δεύτερο, τρίτο κύμα της πανδημίας, που ο κόσμος έμενε στην αναμονή για ένα κρεβάτι ΜΕΘ, διασωληνώνονταν στους διαδρόμους και στα ράντζα, ήταν όλα τα νοσοκομεία ήταν πραγματικά σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό δεν είναι λόγος επαρκής για να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας χωρίς αποζημίωση, εμείς λέμε, των επιχειρηματιών, αλλά να καλύπτονται φυσικά τα μισθή των εργαζομένων, να καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν υπό αυτές τις συνθήκες να συζητάμε αν θα πρέπει να προστατευτούν τα κέρδη των ιδιωτών που επενδύουν στην υγεία? Όχι απλά προστατεύτηκαν, αλλά τροφοδοτήθηκαν τα κέρδη τους την ώρα που για να χρησιμοποιηθούν οι κλίνες μέσα των ιδιωτικών νοσοκομείων διπλασιάστηκε η αποζημίωση που δόθηκαν στους ιδιωτικές κλινικές, και βέβαια τους παραχωρήθηκε ένας τομέας επένδυσης ουσιαστικά δώρο, όταν όλες οι άλλες ασθένειες δεν είχαν πρόσβαση στη φροντίδα υγείας. Κυρία Κομνηνάκα, μια τελευταία ερώτηση, γιατί και ο χρόνος μας δύο λεφτά έμειναν. Δεν ξέρω αν είστε εσείς οι κατάλληλοι να μου απαντήσετε. Απλά έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο Κροατή, ο οποίος ρωτάει να σχολιάσετε εσείς, άρα και το κουκουέ, τις εξελίξεις στην Κούβα. Με το γεγονός ότι ο λαός ξεσηκώθηκε κατά της κυβέρνησης για την πείνα που έχει. Ναι, τώρα το αν ο λαός ξεσηκώθηκε κατά της κυβέρνησης, νομίζω το αποδεικνύει και αν δεν ξέρω αν παρακολούθησαν τις φωτογραφίες που είχαν για παράδειγμα γνωστές φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, που αξιοποιούσαν φωτογραφίες του λαού της Κούβας που βγήκε να υποστηρίξει την επανάσταση και την κουβανική κυβέρνηση, για να τις παρουσιάσουν ως δήθεν αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις κλπ. Δυστυχώς δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται τέτοιου είδους προσπάθειες από τις δυνάμεις
τον είπα να αξιοποιώντας αν θέλετε και το διαδίκτυο ή άλλα μέσα να δημιουργήσουν κλίμα δήθεν, να δημιουργήσουν αντιπαναστατικά κινήματα, κάτι τέτοιο δεν έχει βάση, δεν έχει βάση και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση και τα πραγματικά συναισθήματα του λαού της Κούβας, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια παρά τους αποκλεισμούς παλεύει και... Άρα αν κατάλαβα καλά, θεωρεί το κόμμα σας ότι είναι fake news, είναι στημένα, υποκινούμενα. Είναι υποκινούμενα, είναι δεδομένα ότι είναι υποκινούμενα αυτά τα κινήματα και πολύ μικρότερα από τις διαστάσεις προφανώς που τους δίνουν. Ωραία. Κατακτής, αν θέλετε, της κουβανικής επανάστασης και ο αγώνας του κουβανικού λαού έχει επιβεβαιωθεί σε πλήστα τόσα ζητήματα και όπως γίνεται και με τα ζητήματα της πανδημίας και τα αποτελέσματα της εξέλιξης της πανδημίας στην Κούβα απαντούν αν θέλετε και σε διάφορους που προσπαθούν αυτό το διάστημα να... Ωραία. Κυρία Κομνηνάκα, να σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.